Σε ύφεση εισέρχεται επισήμως και η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η κατάσταση είναι σοβαρή, δηλώνει ο Λαν, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Μπαρόζο στις Βρυξέλλες. Est-ce que nous sommes un cas à part? Non, puisque la récession moyenne en Europe est plus particulièrement dans la zone euro et même supérieure. Σύμφωνα με τη Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, καταγράφεται υποχώρηση 0,2% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 και μείωση ρεκόρ 0,9% το 2012 της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων. Mais ce que je dis pour la France, je tiens à le souligner pour l'ensemble de l'Europe. Nous avons en Europe un problème très sérieux de compétitivité. Κρίσιμη κατάσταση και στην Ιταλία, καθώς παρατηρείται μείωση κατά 2,3% του ΑΕΠ για 7η φορά. Στη Γερμανία, ωστόσο, υπάρχει οριακή ανάπτυξη 0,1%. Οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ είναι ιερές, αποφάσισε το ECOFIN, ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας, οι καταθέτες θα παίρνουν πίσω όλα τα χρήματά τους. Almost everybody agrees that deposits under 100,000 euro should remain fully guaranteed. Εν τω μεταξύ, ο μεγαλοεπενδυτής George Soros καλεί τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν επιτέλους το Βερολίνο και θεωρεί ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ιταλίας θα μπορούσε να είναι αυτός που θα αντιστρέψει το κλίμα.